centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κοτανίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Πάει εκεί σήμερα η λαϊκή. Τι να κάνουμε τώρα, έκτακτα μέτρα. Έκτακτα μέτρα. Είναι το θέμα ότι στα έκτακτα μέτρα που πάρθηκαν κατευθείαν δεν προειδοποιηθήκαμε. Εντάξει. Ναι. Και πρέπει να πούμε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι κάνατε κάποιες αγορές και κάποιες προμήθειες και τώρα τι θα κάνετε τα προϊόντα. Και ξαφνικά σας λένε, δεν θα γίνει λαϊκή. Εσείς πήρατε, αγοράσατε τα φρούτα σας, τα λαχανικά σας και τώρα είναι. Τι θα γίνει αυτά. Θα πάνε για Δευτέρα. Δεν ξέρω, κάποια είδη μπορεί να πάνε, κάποια είναι ευπαθή, δεν μπορούν και δεν θα πάνε. Μπορέσουν αυτό να πάνε. Οπότε, ναι, αυτό ήθελα να πω. Νέος πονοκέφαλος εδώ. Έκτακτα, ενώ ο κόσμος προετοιμάστηκε, έβγαλε εμπορεύματα για να πάει στη λαϊκή και ξαφνικά ήρθε το μήνυμα ότι δεν μπορούν να πάνε άνθρωποι στις λαϊκές. Μάλιστα. Ένα βάρος ακόμα περισσότερο και στην οικονομία των συναδέλφων. Φυσικά, φυσικά. Τώρα θα δούμε. Περιμένουμε από Δευτέρα καινούργιες εξελίξεις. Να πούμε τη Δευτέρα τι θα γίνει, κύριε Κοτανίδη. Λαϊκή τη Δευτέρα λέει κατά 50%, ναι, κατά 50% λέει μειώνονται ανακλάδο η παραγωγή. Με απόσταση 5 μέτρα μεταξύ των μπάγκων. Και εκπεριτροπής ανά εβδομάδα. Αυτό τι σημαίνει. Μια θα είστε εσείς, μια θα είναι ο Περσίδης. Όχι, ο Περσίδης είναι στα βιομηχανικά. Ξέρω, το λέω έτσι. Ναι, τώρα τη Δευτέρα, εφόσον δεν πάρθουν άλλα έκτακτα μέτρα, δεν ανακοινωθούν, θα πάμε τη Δευτέρα το πρωί, κανονικά η λαϊκή, μαζί με, με κάποιους αρμόδιους φορείς και με τον Δήμο, θα βάλουμε τους συναδέλφους ανά 5 μέτρα απόσταση, αν και έχουμε μεγάλο χώρο εμείς. Ανά 5 μέτρα μεταξύ των μπάγκων, να υπενθυμίσουμε. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Έχουμε μεγάλο χώρο εμείς στη λαϊκή. Αφού δεν είναι και τα βιομηχανικά, τώρα έχουμε. Ναι, αυτό περισσότερο το κάνανε γιατί στις λαϊκές Αθηνών Θεσσαλονίκης υπάρχει συσσόρευση. Εμείς προχθές εδώ ήμασταν γύρω στα, να πω, 30 άτομα. Και βέβαια πάρκαρες αν ήθελες με το αυτοκίνητό σου και μέσα στη λαϊκή, το είδα. Συμφωνούμε. Έτσι. Δεν υπάρχει συσσόρευση των συναδέλφων ο ένας πάνω στον άλλο. Οπότε δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα από αυτό. Το εκπεριτροπή σε ένα εβδομάδα όμως πώς θα το καθαρίσετε, κύριε. Στο μυαλό μου έχω μία πρόταση να κάνω εγώ. Ναι. Θα δούμε πόσοι μπανάδες εκθέτουν. Ας πούμε. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Πόσοι συνάδελφοι εκθέτουν στη λαϊκή αγορά από είδη τροφίμων. Και θα γίνει μία κλήρωση. Θα κοιτάξουμε όμως κάποια είδη. Δηλαδή, έσουν ότι στην κλήρωση μέσα να μην έχει κοτόπουλο και να μην έχει ψάρια. Μάλιστα. Την άλλη εβδομάδα. Θα κοιτάξουμε να είναι μοιρασμένα. Να υπάρχουν από όλα τα είδη και θα έρχονται οι μισοί συνάδελφοι τη μία εβδομάδα ή άλλη. Και η άλλη μισή με τα κοτόπουλα και τα ψάρια την άλλη εβδομάδα. Κατάλαβα. Άρα λοιπόν κάπως έτσι το σκέφτεστε για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Γιατί καταλαβαίνω τώρα, όπως και οι ξενοδόχοι το ξέρετε πολύ καλά τώρα τι γίνεται και εκεί, κύριε Κοτανίδη, που θα είναι ένα ξενοδοχείο ανοιχτό ανανομό και τώρα ο πρόεδρος εκεί μας λέει ποιο θα είναι αυτό. Θα πηγαίνει και αυτό εκ περιτροπής, θα είναι ένα μόνο του. Θα κάνουμε κλήρωση ποιο θα είναι. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπερδευτεί. Δεν υπάρχουν αυτά που ζούμε, κύριε Κοτανίδη. Είναι πρωτόγνωρα για μας όλα. Είναι πρωτόγνωρα. Αλλά τι να κάνουμε για το κοινό καλό όλων των συνανθρώπων μας. Πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα. Χθες μας έλεγε και η κυρία Θεοχάρη και για τα επιπλέον μέτρα, δηλαδή όλη η παραγωγή εκεί και όλοι οι πολιτές. Μάσκα γάντι. Μάσκα γάντι απαραίτητα, τα πάντα. Θα τα έχετε τη Δευτέρα. Για γάντια υπάρχουν έτσι κι αλλιώς έχουμε μοιράσει εμείς τους συναδέλφους γάντια. Το δύσκολο είναι για τις μάσκες. Για τις μάσκες. Τώρα εγώ με στείλαν κάποια δείγματα σε μάσκες από Θεσσαλονίκη. Είναι σε πανί που αυτή μπορεί να την αποστηρώσει, να τη βράσει, να τη σιδερώσει, να έχεις 4-5 μάσκες και να τις αλλάζεις κάθε 2-3 ώρες. Γιατί η μάσκα δεν είναι, τη βάζουμε όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα. Βέβαια. Η μιας χρήσεως είναι έτσι και έβαλες τα χέρια πάνω, τελείωσε.
Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Ήρθαν τα δείγματα, τα πήρα εγώ τώρα, αλλά δεν προλαβαίνουμε για Δευτέρα. Μάλιστα. Δεν προλαβαίνουμε να τα παραλάβουμε στα χέρια μας. Θα συζητήσουμε ό,τι είναι άρα να γίνει. Άρα όσοι έχουν μάσκες θα βάλουν τη Δευτέρα, όσοι δεν έχουν θα είναι μόνο με τα γάντια. Και κάτι ακόμα. Σήμερα στην, κάτω στο χώρο της Λαϊκής του Σαββάτου πήγε κόσμος που δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι αναβλήθηκε. Και ποια ήταν η αντίδρασή του, αν πήγε. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω αν πήγε κάποιος συνάδελφος. Οι περισσότεροι συνάδελφοι ενημερωθήκαν χθες. Κάναμε κάποιες αναρτήσεις και εμείς στα μπλοκ. Πιστεύω να δεν θα πήγε κανένας, γιατί λίγο πολύ ο ένας με τον άλλον. Μάλιστα. Τα ωραία. Λένε. Έγινε. Κύριε Κοντανίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Και καλό κουράγιο σε όλους μας. Άντε, δύναμη. Πάμε. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.